Έγκυρες αποδείχτηκαν οι πληροφορίες της αστυνομίας για παράνομους αλλοδαπούς οι οποίοι διέμεναν σε σπίτι στη Λεμεσό. Οι αρχές, μετά από έφοδο που διενήργησαν αργά χθες το απόγευμα, συνέλαβαν 4 πρόσωπα από την Μπαγκλαντές και ένα Ελληνοκύπριο 41 χρόνων. Υπάλληλο γραφείου εξευρέσεως εργασίας, ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο που διευθέτησε τα πλαστά, όπως αποδείχτηκε έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους οι 4 αλλοδαποί. Σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι αλλοδαποί στην αστυνομία, είχαν έρθει στην Κύπρο με άδειες για εργασία ως οικιακοί βοηθοί για 4 διαφορετικούς εργοδότες, τους οποίους όμως δεν γνώρισαν και ουδέποτε εργάστηκαν κοντά τους. Η αστυνομία πέρασε αμέσως χειροπέδες και στον υπάλληλο του γραφείου εξευρέσεως εργασίας, τον οποίο κατονόμασαν οι αλλοδαποί και ο οποίος φέρεται να είναι το πρόσωπο το οποίο ανέλαβε όλες τις διευθετήσεις και τους χορήγησε τις άδειες για κάθοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, διαμονή και εργασία. Στους φακέλους των 4 εντοπίστηκαν πλαστά έγγραφα και πιστοποιητικά. Ο Ελληνοκύπριος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο διέταξε την κράτησή του για 6 μέρες. Ο ανακριτής της υπόθεσης ανέφερε ότι οι 4 αλλοδαποί, πέραν του γεγονότος ότι είναι παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιμετωπίζουν και σωρία άλλων αδικημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξασφάλισε ο Αντένα, θα κατηγορηθούν μεταξύ άλλων για εικονικούς γάμους, διγαμία και κατοχή πλαστών διαβατηρίων.